καλή δύναμη, αγαπητοί μου φίλοι. Χαίρομαι που είμαι πάλι κοντά σας και είσαι και εσύ πάλι κοντά μου και τα λέμε. Χαίρομαι που ο Κύριος μας δίνει και άλλο χρόνο ζωής, παράτηνον το έλεος σου, της γινώσκους είσαι, του λέμε, Κύριε μια παράταση ζητάμε για να σε γνωρίζουμε καλύτερα, γι' αυτό δώσ' μας έλεος, να σε μάθουμε καλύτερα. Και εγώ χαίρομαι που με βοηθάς και εσύ να γνωρίσω το Θεό καλύτερα, γιατί βλέπω εσένα, τον αγώνα που κάνεις και πείθομαι τόσο πολύ ότι ο Χριστός υπάρχει, ότι ο Χριστός εργάζεται μέσα στην καρδιά σου. Μου μίλησαν πολύ τα δάκρυά σου, μου μίλησαν πολύ οι επιστολές σου, μου μίλησε πολύ το πρόβλημα που περνάς, η στεναχώρια που έχεις, ο σταυρός που σηκώνεις, και όλα αυτά με οδηγούν στο Χριστό και του λέω Κύριε, πόσο υπαρκτός είσαι τελικά, πόσο ζωντανός είσαι, τι θαύματα κάνεις, πόσα δάκρυα φέρνεις στον κόσμο. Και γιατί λέω συνέχεια τα δάκρυα, γιατί τα δάκρυα είναι κάτι που λείπουν από τους, δηλαδή άμα δεις την τηλεόραση τον κόσμο να μιλάει, σπάνια κλαίνει οι άνθρωποι, δηλαδή σε μια συνέντευξη εννοώ, σε μια συζήτηση, ο κόσμος δεν εκδηλώνεται, γιατί τίποτα δεν τον αγγίζει τόσο δυνατά μέχρι δακρύων, εκτός αν κλάψει κανείς από τον εγωισμό του, αν χάσει η ομάδα του και κλαίει, αλλά από τα νεύρα του, είναι και από τη, επειδή έτσι νιώθει θυγμένος. Κατά τα άλλα δεν ζούμε βιώματα τόσο καρδιακά που να κλάψει ο άνθρωπος. Αυτό μόνο στην Εκκλησία γίνεται και σε πολύ δυνατές εμπειρίες ποιοτικές, ουσιαστικές, που αγγίζουν την καρδιά μας. Και επειδή ο Χριστός μας αγγίζει την καρδιά μας, γι' αυτό χτυπάμε το δικό του ραβδάκι και την πέτρα της καρδιάς μας και τρέχει νερό. Και το νερό αυτό από την κατάξερη καρδιά βγαίνει μέσα από τα μάτια. Και βλέπεις ανθρώπους να συγκινούνται κοντά στην Εκκλησία, να συγκινούνται κοντά στον Χριστό, να κλαίνε. Να κλαίνε όχι συναισθηματικά, αλλά πώς να το πω, το ζουν, το βλέπουν, νιώθουν τον Χριστό να είναι κοντά τους, τους αγγίζει ο Χριστός την καρδιά. Είναι να μην θαυμάσει κανείς και να μην χαρεί. Πολύ ωραίο πράγμα αυτό. Πολύ ωραίο πράγμα αυτό. Και έτσι όταν ζει κανείς μέσα στην πόλη, μέσα στην κούραση και στη ρουτίνα αυτής της ζωής και του συμβούν δύο τέτοια περιστατικά τη βδομάδα, δύο-τρία γεγονότα και ζήσει θαύματα, γιατί βλέπω συνέχεια θαύματα. Για μένα αυτά είναι θαύματα. Αυτό για μένα είναι θαύμα δηλαδή, αλλά δεν μπορώ να το πω στον κόσμο και να το δείξω σε όλους. Δεν μπορώ να δείξω το πρόσωπο κάποιου την ώρα που κλαίει, την ώρα που μετανιώνει, την ώρα που κάνει προσευχή και τον βλέπεις και ότι είναι μεταρσιωμένος και βρίσκεται κοντά στο Θεό. Δεν μπορώ να το πω του άλλου, έλα εδώ πες μου τι είναι αυτό τώρα. Δεν είναι θαύμα αυτό? Τι βλέπει αυτός τώρα και είναι έτσι? Τι βλέπει αυτή και κλαίει? Γιατί είναι έτσι η καρδιά της? Γιατί είναι έτσι η ζωή της? Πού βρήκε αυτή τη δύναμη? Γιατί δεν είναι μόνο το κλάμα, είναι και μετά ότι αυτό το κλάμα δίνει δύναμη στην ψυχή. Είναι ότι αυτό το κλάμα όχι απλώς ανακουφίζει που λένε κλάψαμε, ξεσκάσαμε. Όχι αυτό. Μου λέει κάποια μητέρα για το παιδί της, έκλαψε και απόκλαψε, μου λέει και ησύχασε. Δεν εννοούμε αυτό. Είναι ένα κλάμα που δίνει τροφή στην ψυχή. Το κλάμα κοντά στο Χριστό, το κλάμα της ευτυχίας, το κλάμα της κατάνοιξης, του δέους, της έκπληξης, που δεν αντέχει η καρδιά σου τόση χαρά και τόση ευλογία από το Θεό και δεν μπορεί να δεχτείς να χωρέσεις τον Χριστό μέσα σου που τον αισθάνεσαι και λες δεν μπορώ άλλο Θεό μου. Και σπάει η καρδιά σου και αρχίζεις και κλαις. Και μετά έρχεται ένας πειρασμός και το αντέχεις. Και μετά είσαι κουρασμένη ας πούμε όλη μέρα στα παιδιά, στο σχολείο, τρεχάματα, φαγητά και έχεις κουράγιο. Το καταλάβες, είναι δυναμωτικά αυτά τα δάκρυα της έκπληξης μπροστά στο Θεό, του θάμβους, του δέους. Έχουν μέσα τους βιταμίνες, έχουν μέσα τους αντισώματα, θρέφουν την ψυχή και γι' αυτό αντέχεις. Αν μάθεις μπροστά στο Χριστό να κλαις από έκπληξη για το μεγαλείο Του, για το πρόσωπό Του, για την αγιότητά Του, για την παντοδυναμία Του, για την πανσοφία Του, για την πανγνωσία Του, αν μάθεις να κλαις για αυτά τα πράγματα και όχι να κλαις επειδή χαλάσαν τα σχέδιά σου και δεν έγιναν τα πράγματα όπως τα θες εσύ, τότε θα αντέχεις κάθε τη ζωής πρόβλημα και δοκιμασία. Εμένα τουλάχιστον αυτή είναι η παρηγοριά μου όταν βλέπω τους ανθρώπους που αγωνίζονται.
και βλέπω τέτοια δάκρυα και βλέπω τέτοια αγώνα και βλέπω τέτοια συγκίνηση και κατάνοιξη, και γι' αυτό λέω να πηγαίνουμε εκκλησία. Γιατί στην εκκλησία βλέπω ένα τον άλλον και παίρνει κουράγιο. Δηλαδή μειώνεται η δική μου πίστη. Βλέπω τη δική σου την αυξημένη και παίρνω κουράγιο. Πάω κουρασμένος, βλέπω έναν ενθουσιασμένο. Πάω στην εκκλησία και με περιμένει να παίξω μια κυρία με το πρόσφορο. Γεμάτη χαρά. Λες και κοιμήθηκε 100 ώρες και είναι τόσο φρέσκια. Και ενισταγμένος να είμαι, αυτή η φρεσκάδα η δική της μου μεταδίδεται. Και χαίρεται, μου λέει: Πάτρε, σας περίμενα να κάνουμε λειτουργία. Τι ωραία, να μας μνημονεύσετε. Να... Πετάει από ευτυχία. Το ζει. Το ζει αυτό που πάει να κάνει. Όταν το ζει, το μεταδίδει και σε μένα. Μου ανοίγει, ας πούμε, μου ανοίγει ορίζοντες μια τέτοια θέα. Ωραίοι άνθρωποι στην εκκλησία. Είναι ωραίο πράγμα στην εκκλησία, με τα προβλήματά μας, με τη μιζέρια μας, ό,τι έχουμε τέλος πάντων, τα βάσανά μας, να κοιτάμε πέρα, ρε παιδί μου, και να σταματήσουμε αυτή την κρίνια, ότι όλο έχουμε κάτι, όλο μας απασχολεί κάτι. Ας θαυμάσουμε λίγο τον Χριστό. Ας βγούμε από τα δικά μας. Και ας κάνουμε δικά μας τα δικά του. Και να πούμε τώρα τι σκέφτεται ο Χριστός. Τώρα τι σκέφτονται οι άγγελοι. Τώρα τι έχει στο νου της η Παναγία μας. Τι έχουν στο νου της οι Άγιοι, οι Απόστολοι. Αυτά να κάνω δικά μου, όχι τα θέματα μου. Και αν μιλήσεις και τους πεις τι σκέφτεστε εσείς, θα πούνε εμείς σκεφτόμαστε συνέχεια τη Βασιλεία του Θεού, τον Παράδεισο. Ωραία, και εγώ θέλω τα δικά σας να σκέφτομαι. Γιατί έχουμε καταντήσει. Να θέλουμε συνέχεια τον Χριστό να σκέφτεται τα δικά μας. Δηλαδή, έλα Χριστέ μου στο πρόβλημά μου, έλα να δεις τι τραβάω. Έλα. Και ποτέ δεν του λέμε, Κύριε, πάρε με εσύ στα δικά σου. Βάλε με εσύ στο δικό σου κλίμα, εσύ να με βάλεις εμένα στο δικό σου κλίμα, εγώ να μπω σε σένα, όχι εσύ σε μένα. Ο Κύριος ζει σε μια ατμόσφαιρα τελείως διαφορετική από τη δική μας, απόλυτης ευτυχίας, μακαριότητος, γαλήνης, ειρήνης. Και εμείς λέμε όχι, έλα εδώ να δεις τι τραβάω εγώ, να σου πω εγώ τα βάσανά μου, να... Και τι θες, δηλαδή θες να δώσεις στον Χριστό εσύ το άγχος σου, αντί να πάρεις τη δική του γαλήνη. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ο Κύριος, μου κάνει εντύπωση αυτό, μερικές φορές έπαιρνε τον κόσμο και μίλαγε σε ανοιχτά μέρη. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο αυτό. Ας πούμε πήγαινε στην πλαγιά του βουνού, που είχε θέασμα και κοιτάγανε πέρα τον ορίζοντα, τα βουνά πέρα. Έχω πάει εκεί και στο όρος των Μακαρισμών, στη Γαλιλαία, στη Λίμνη, στη Γενισαρέτ, όλα αυτά. Βλέπει το μάτι σου και απλώνεται πέρα και γαλινεύεις. Και γαλινεύεις. Εδώ τώρα βγεις έξω από το σπίτι, το μάτι σου πέφτει στον απέναντι τοίχο. Και μπροστά δεν έχεις την απεραντοσύνη να κοιτάς. Αν τώρα εσύ που ακούς την εκπομπή είσαι σε κανένα μέρος πολύ ωραίο και κοιτάς πέρα, να δοξάζεις το Θεό. Δηλαδή αν έχεις θέα. Αν είσαι σε κανένα σημείο που κοιτάς πέρα, βουνά. Θυμάμαι μια μέρα έκανα μια αρτοκλασία. Ήμουν σε ένα μοναστηράκι, κάπου προς το Μαραθώνα. Και εκεί. Στο εκκλησάκι αυτό ήθελα να κάνουν και αρτοκλασία και ήθελα να την κάνουν έξω από το εκκλησάκι. Και βγήκαμε. Και την ώρα που έλεγα η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν, έβλεπα πέρα τη θάλασσα. Ήμουν στο βουνό και έβλεπα θάλασσα πέρα. Και την ώρα που έλεγα ότι η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν, και κοίταζα τη θάλασσα μακριά, και αυτό που έλεγα το έβλεπα κιόλας, ότι ο Θεός είναι ο Θεός της απεραντοσύνης, ο Θεός του απείρου, ο Θεός που αγκαλιάζει τα πάντα. Ένιωσα κάτι πολύ παράξενο μέσα μου, ένα ρίγος ας πούμε, όλο το κορμί μου κατάλαβα αυτό το πράγμα. Κοίταξε ο Θεός μας, ο Χριστός μας το έκανε αυτό. Πήγαινε πολλές φορές και μίλαγε έτσι στην άκρη της θάλασσας, να βλέπει ο κόσμος πέρα το κύμα, τον ορίζοντα, το πέλαγος, να κοιτάει μακριά, να πλώνει το βλέμμα του. Και έλεγε κάποιος θεολόγος, μήπως το έκανε αυτό ο Χριστός επειδή ο ίδιος είναι ο Θεός του απείρου και ήθελε τέτοια άπειρη θέα. Και ήθελε να μεταδώσει και στον κόσμο αυτή την αίσθηση του απείρου, το απέραντο, το ατέλειωτο, το μεγάλο, που δεν σταματά το μάτι σου να κοιτά παντού, να βγαίνει από αυτά τα όρια. Και του λέγε, έλα να πάμε στη θάλασσα, έλα να μιλήσουμε εκεί, να κοιτάς πέρα, να σε βγάλω από τα βάσανα της ζωής, άστα αυτά, δεν θα σταματήσουν και ποτέ αυτά. Αν περιμένεις να σταματήσουν ποτέ αυτά, δεν σταματάνε ποτέ. Τα προβλήματα της ζωής δεν σταματάνε.
τα μαγειρέματα, οι δουλειές, τα ψώνια, τα τρεχάματα. Εντάξει, άστα για λίγο, έλα να ξεκουραστείς για λίγο σήμερα. Κάνε μια παύση για λίγο, να απλώσει το μάτι σου. Και μαζί με το μάτι σου, να απλώσει και η ψυχή σου. Να δεις πέρα μακριά και να πεις, αυτό το Θεό πιστεύω, που έκανε όλα αυτά, τον απέραντο Θεό, τον άπειρο Θεό. Και να γαλινέψει η ψυχή σου και να ηρεμήσεις και να νιώσεις τόσο ωραία. Αυτό έκανε ο Κύριος. Πήγαινε, λέει, καθόταν δίπλα στη λίμνη Γενισαρέτ και μίλαγε στον κόσμο και ο κόσμος κοίταζε τον Κύριο και πίσω, λέει, είχε φόντο τη θάλασσα και το πέλαγος και ακούγαν το κύμα. Μετά μουσικής, δηλαδή, μουσική δεν είναι το κύμα, έτσι, αυτός ο φλίσβος του κύματος να σκάει το κύμα χωρίς άγχος, χωρίς ρολόγια, χωρίς τι ώρα είναι και τι ώρα πήγε και τι ώρα θα πάμε σπίτι και τι ώρα έχει γίνει το φαΐ, τίποτα. Γιατί αν είσαι μπροστά στον Κύριο, ούτε φαΐ σκέφτεσαι, ούτε άγχος, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Λες, ζεις κάτι άλλο. Ωραία πράγματα αυτά. Πήγε, λέει, στη λίμνη Γενισαρέτ και μάλιστα εκεί πέρα ήταν τόσος κόσμος που επειδή ήταν στο ίδιο επίπεδο ο Κύριος με τον κόσμο δεν τον βλέπανε. Και αν μπροστά κάτσε κανένας ψηλός και πίσω είναι πιο χαμηλή κλπ. Γίνεται συνωστισμός, ο ένας μπρόκνει τον άλλο και μπορεί στο τέλος να φτάσουν όλοι μπροστά και να γίνει και να πέσουν και μέσα στη θάλασσα. Έχετε δει από τι γίνεται στους συνωστισμούς μερικές φορές. Γι' αυτό λέει ο Κύριος μια τέτοια φορά που είχε πάει στην άκρη της θάλασσας, τους λέει. Είδε το καράβι εκεί του Αποστόλου Πέτρου, του λέει, ανέβηκε πάνω και του λέει να πάει να μπει λίγο πιο μέσα το καραβάκι για να κάθεται ο Κύριος πάνω στο καράβι, να τους βλέπει λίγο πιο ψηλά και να τον βλέπουν όλοι. Εν τω μεταξύ, Άγιοι Απόστολοι, που δεν ήταν τότε ακόμα Απόστολοι, ήταν μαθητές του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Το ξέρεις αυτό. Πριν γίνουν μαθητές του Χριστού, οι Άγιοι Απόστολοι ήταν μαθητές του Αγίου Προδρόμου. Βρίσκουν τον Χριστό στην αρχή, τους μίλησε λίγο αρχικά με τον Άγιο Πρόδρομο που είπε ο άμνος του Θεού. Που είπε ο Άγιος Πρόδρομος, να αυτός που περιμέναμε, λέει, αυτός είναι ο Κύριος, δεν είμαι εγώ. Αλλά δεν έγιναν αμέσως μαθητές του Κυρίου. Πέρασε καιρός. Εξακολούθησαν να είναι ψαράδες, πιάναν ψάρια. Αυτή ήταν η δουλειά τους. Και πήγε ο Κύριος εκεί που ψαρεύανε. Απλότητα, φυσικότητα. Ούτε να τους πει σταματήστε οι πάντες, θέλω ειδική εξέδρα, θέλω ειδικό. Τίποτα, εντάξει, αυτοί τα μαζεύαν τα δίχτυα τους. Αυτό δεν κάνει θόρυβο, ήσυχα. Τη δουλειά τους κάνανε και ακούγανε τον Κύριο. Άρα μπορείς και με δουλειές να ακούς τον Κύριο και να κάνεις την προσευχούλα σου και να λες μέσα σου Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με και ένα φασολάκι καθαρίζουμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με και πλέκεις, Κύριε Ιησού Χριστέ, οδηγάς, Κύριε Ιησού Χριστέ, ό,τι θες κάνεις. Και λες και την προσευχή σου και κάνεις και τη δουλίτσα σου και είναι ο Κύριος δίπλα σου. Και αυτό έκανε ο Κύριος. Έκατσε, λέει, και μίλαγε στον κόσμο από το πλοίο. Και βρήκε τους μαθητές την ώρα εκείνη της εργασίας. Τους βρήκε. Πήγε εκεί που δουλεύανε. Την ώρα που δουλεύεις, την ώρα που κάνεις κάτι, μην το θεωρείς ότι είναι άσχετο με το Θεό. Μπορεί να έρθει δίπλα σου ο Θεός εκείνη την ώρα. Είναι δίπλα σου. Είναι δίπλα σου. Την ώρα της εργασίας. Πολλοί Άγιοι ένιωσαν τον Κύριο δίπλα τους την ώρα που κάναν μια δουλειά. Λένε μερικοί, ας πούμε, να τελειώσουμε τις δουλειές, να πάμε εκκλησία, να τελειώσουμε αυτό, να κάνουμε προσευχή. Ωραία, εγώ θα σου λέγα το άλλο. Κάνε τη δουλειά σου μαζί με προσευχή. Όπως εδώ οι Άγιοι Απόστολοι. Και τα δίχτυα τους καθάριζαν, τα σημάζευαν και ο Κύριος πήγε κοντά τους. Δεν είναι κακό να κάνεις κάτι και να είναι ο Κύριος δίπλα σου και να τον επικαλείσαι. Ο Χριστός πάει στους ανθρώπους που εργάζονται, όχι αργούς, αργόσχολους, που βαριούνται, που ζούνε. Εργάζεσαι και εκεί θα σε βρει ο Χριστός. Έλεγα σε ένα παιδί, εσύ τώρα έχεις το διάβασμα. Αυτή είναι η δουλειά σου. Θα διαβάζεις και θα νιώθεις τον Κύριο δίπλα σου. Βάλε μια εικονίτσα εκεί μπροστά στο γραφείο σου και όταν κάπου μπλοκάρεις, όταν κάποια άσκηση είναι εύκολη, δύσκολη ή κλείνεις μια άσκηση, κοίτα την εικόνα και πες Χριστέ μου, σε ευχαριστώ. Είσαι δίπλα μου. Εδώ που διαβάζω, μαζί μου διαβάζεις. Μαζί μου, δεν βλέπεις και εσύ αυτά που βλέπω.
Μαζί δεν διαβάζουμε. Μαζί δεν είμαστε. Ή κάνεις κάτι στο σπίτι. Είναι ο Κύριος εκεί που είσαι. Φύγαν όλοι και πλένεις τα πιάτα μόνη σου και σε παράτησαν όλοι. Σφουγγαρίζεις και σου έχει πιαστεί η μέση. Τεινάζεις και απλώνεις. Μα είναι ο Χριστός εκεί. Γι' αυτό και πήγε στους Αγίους Αποστόλους την ώρα που κάνανε δουλειά. Δεν πήγε να τους βρει το απόγευμα που να έχουν πληθεί, να έχουν περιποιηθεί, να πούμε βόλτα τώρα να δούμε τον Κύριο. Παντού πάει ο Κύριος. Δεν μπαίνει σε καλούπια ο Χριστός. Δεν μπαίνει σε πρόγραμμα δικό μας ο Χριστός. Δεν είναι τυπικός ο Χριστός. Είναι απλός. Τόσο καταδεικτικός, τόσο απλός, τόσο δικός μας, τόσο άνετος, που μας τρομάζει αυτή η άνεσή του. Γιατί εμείς είμαστε καθώς πρέπει και τυποποιημένοι άνθρωποι και δεν μπορούμε τόση απλότητα. Να έρχεται ο Κύριος εκεί να φτιάξει τα δίχτυα και να είναι δίπλα τώρα ο Κύριος, ο Χριστός μας και να μιλάει. Και όμως το έκανε. Και μιλούσε λέει στον κόσμο και τον ακούγανε. Και δεν βαριόντουνε. Ακούγανε, ακούγανε. Και δεν του είπαν σταμάτα. Αυτό λέει σταμάτησε κάποια στιγμή. Σταμάτησε αυτός. Αν δεν σταμάτα, γιατί δεν θα του λέγανε σταμάτα. Εγώ αν μιλάω μία ώρα και θα βαρεθείς. Θα βαρεθείς. Και ας λες ότι δεν βαριέσαι να μ' ακούς. Πήρες μια μέρα τηλέφωνο και μου έλεγες να μιλάς λέει πολλές φορές τη βδομάδα. Μα θα βαρεθείς. Γιατί είμαι άνθρωπος. Και όσο και αν σ' αρέσουν αυτά που λέμε, λόγια είναι ανθρώπου. Όταν όμως μιλάει ο Κύριος, επειδή είναι ο δημιουργός σου, αυτά που λέει πάνε μέσα στην ψυχή σου και δεν βαριέσαι να τον ακούς. Μα καταλαβαίνεις τώρα τι λέμε. Να σου μιλάει αυτός που σε έφτιαξε. Αφού είναι αυτό, είναι κάτι δικό σου ο Χριστός. Είναι ο δημιουργός, ο πλάστης, ο Θεός σου. Έχετε κάτι κοινό εσείς οι δυο. Έχετε μια σχέση. Είσαι το πλάσμα και είναι ο πλάστης. Είσαι το δημιούργημα και είναι ο δημιουργός. Είναι δυνατόν όταν σου μιλάει αυτός που σε έφτιαξε να μην τον ακούς αχόρταγα. Απολαυστικά. Έτσι μιλάει ο Κύριος. Και όταν λέει σταμάτησε να μιλάει, γυρίζει στον Απόστολο, στον Σίμωνα, στον μετέπειτα Απόστολο Πέτρο, που τότε τον λέγανε Σίμωνα, και του λέει πάρε το καράβι σου και πάτε στο βάθος, μπείτε πάλι στα βαθιά και απλώστε τα δίχτυα σας πάλι, ρίξτε τα δίχτυα σας, ρίξτε τα δίχτυα να ψαρέψετε. Με αυτό το πράγμα τώρα, συγγνώμη, αυτό το είπε ξέρετε τι ώρα το είπε ο Κύριος, δεν ξέρω την ώρα, πάντως ήταν προχωρημένη ώρα, δεν ήταν περασμένη ώρα. Οι Άγιοι Απόστολοι εντωμεταξύ ήταν όλη νύχτα άϊπνοι, ξέρετε, ψαρεύουν το βράδυ, που δεν έχει φώτα, ψαρεύουν το βράδυ. Με τον ήλιο δεν ψαρεύει κανείς. Το βράδυ ψαρεύουν στη θάλασσα. Και ήταν όλη νύχτα άϊπνοι, ήταν όλη νύχτα κουρασμένοι, έμπειροι ψαράδες, αλλά ψάρια πουθενά, τίποτα δεν πιάσανε. Και είχε τόση πείρα ο Απόστολος Πέτρος. Ήξερε ότι τη νύχτα πιάνουν ψάρια. Εμείς δεν πιάσαμε κανένα. Δεύτερον, είμαι πτώμα. Είμαι πτώμα. Αν έχεις δει άνθρωπο που είχε όλη νύχτα να κοιμηθεί, είναι ένα ερείπιο. Η αϊπνία και η αγρυπνία για τις δουλειές αυτές είναι πάρα πολύ. Κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν έτσι στα αεροδρόμια, στα λεωφορεία, σε νοσοκομεία, αποκλειστικές νοσοκόμες κλπ. Είναι ερείπιο κανείς μετά από την κούραση της νύχτας. Και του λέει, ρίξε τα δίχτυα στο βάθος, λέει ο Κύριος. Τον προκαλεί. Αυτή η κουβέντα τώρα δεν είναι. Καταρχήν δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα που του είπε ο Κύριος. Ο Χριστός είπε κάτι που δεν είναι λογικό με τα μέτρα του κόσμου. Είναι παράξενο αυτό που ζήτησε. Και ας πω και τη λέξη, είναι παράλογο. Διότι απευθύνεται ο Χριστός σε ανθρώπους που ξέρουν από ψάρια. Αυτή είναι η δουλειά τους, είναι ψαράδες. Και τους λέει ψαρέψτε. Και ο Απόστολος Πέτρος, σίγουρα για την ώρα, θα πάθει αυτό που παθαίνεις κι εσύ, κι εγώ που πνιγόμαστε από λογισμούς ορθολογικούς, που μας λέει μέσα μια φωνή και μας λέει: μα αυτό είναι παράλογο, δεν γίνεται. Τι λέει τώρα ο Θεός, είναι δυνατό να γίνει αυτό? Είναι δυνατό να γίνει αυτό? Εγώ είμαι ψαράς, εσύ τι είσαι, ραβίνος, δηλαδή διδάσκαλος. Εγώ ξέρω τη δουλειά μου και εσύ ξέρεις τα δικά σου. Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό που λες. Ψάρια δεν πιάνω τώρα. Δεύτερον, εγώ την ξέρω τη λίμνη απ' έξω και ανακατωτά. Ψάρεψα. Δεν έχει ψάρια. Οργώσαμε τη λίμνη. Δεν βρήκαμε ψάρια. Τίποτα δεν έχει σήμερα. Έχω πείρα. Έχω γνώση. Αν είχε εγωισμό, θα έλεγε όλα αυτά. Αν είχε εγωισμό, θα του έλεγε όχι. Σε παρακαλώ, ας σοβαρευτούμε. Δεν είχε εγωισμό. Ταπεινώθηκε. Πήρε τις σκέψεις αυτές που πιθανόν έκανε. Και τις υπέταξε, υποταγή δηλαδή, υποταγή στο Χριστό. Μιλάς εσύ. Μου λες κάτι παράξενο. Να πω και κάτι άλλο. Κάτι τρελό. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Αλλά
επειδή το λες εσύ, θα το κάνω. Το λες εσύ. Το λες εσύ και θα το κάνω. Αλλιώς δεν γίνεται. Αν μου το έλεγε άλλος, δεν θα το έκανα. Αλλά επειδή το λες εσύ, θα το κάνω. Επειδή το ρήμα τι σου, το ρήμα θα πει ο λόγος, ο δικό σου, αυτό που λες, χαλάσω το δίκιο. Εντάξει, θα ξαναπάμε μέσα να πιάσουμε ψάρια. Θυμάσαι που μου είπες μια φορά ότι ήσουν έγκυος και σου είπαν οι γιατροί ότι δεν υπάρχει περίπτωση το παιδί αυτό να μείνει υγιέστατο και να γεννηθεί καλά κλπ. Και σου λέγανε οι γιατροί διάφορα τέτοια. Και εσύ τι είπες? Ο γιατρός είπε αυτό. Αλλά ο Θεός είπε να κρατήσω το παιδί μου. Μιλάει ο Χριστός, μιλάει ο Θεός. Ναι, βέβαια μίλησε ο Χριστός μέσα από το πνευματικό της. Μου είχες πει ότι είχες πάει στο πνευματικό σου. Και σου είπα πνευματικό σου το παιδί αυτό δεν θα το ρίξεις. Θα το κρατήσεις το παιδί αυτό. Μα οι γιατροί είπαν. Σεβαστό και άγιο αυτό που πάνε οι γιατροί. Αλλά αν είναι άγιο αυτό που πάνε οι γιατροί, είναι υπεράγιο αυτό που είπε ο Θεός. Και όταν μιλάει ο Θεός, και όταν δίνει εντολή ο Χριστός και λέει θα γίνει αυτό, θα γίνει το θαύμα που σου φαίνεται σε ένα παράξενο, παράδοξο, απίστευτο. Για μένα δεν είναι τίποτα. Εγώ ξέρω τη λίμνη και τα βάθη της λίμνης. Εσύ την όργωσες σήμερα, αλλά εγώ ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει μέσα σε αυτή. Εγώ είμαι ο δημιουργός της λίμνης. Εγώ είμαι ο δημιουργός των ψαριών που είναι σε αυτή τη λίμνη. Και εγώ μπορώ τώρα να δημιουργήσω, αν θέλω, ψάρια εκ του μηδενός, εκ του μειόντος. Μπορώ τώρα ως Χριστός, ως Θεός παντοδύναμος, ενώ είναι άδεια η λίμνη, να δώσω μια εντολή και να έρθει ένα πλήθος ψαριών από το πουθενά. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το κάνω. Και ο Απόστολος Πέτρος, επειδή άκουγε τα λόγια του Χριστού, επειδή κατάλαβε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι τυχαίος άνθρωπος, του λέει θα σε εμπιστευτώ, εμπιστοσύνη στο Χριστό, και το έκανες και το παιδάκι σου γεννήθηκε υγιέστατο και χάρηκες και το πήγες στο γιατρό και σε κοίταζε αμήχανος και ντράπηκε, μου πεις, λίγο που σου πρότεινε ο ίδιος να κάνεις έκτρωση και τελικά είδε ότι το παιδάκι αυτό ζει μια χαρά, γιατί το είπε ο Θεός. Έδωσε εντολή ο Χριστός. Η επιστήμη είπε αυτό. Όταν ο Χριστός πει κάτι όμως, το δικό του γίνεται και όχι της επιστήμης και όχι των γιατρών. Γίνονται θαύματα. Γίνονται θαύματα. Μπορεί στο δικό σου παιδί να μην έχει γίνει θαύμα, αλλά είναι θαύμα που αντέχεις εσύ το παιδάκι σου που γεννήθηκε με πρόβλημα, με αρρώστια, με διανοητική καθυστέρηση, με δυσκολία. Είναι θαύμα η υπομονή σου. Και αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα. Και αυτή η υπομονή είναι θαύμα. Γι' αυτό λοιπόν έχει μεγάλη αξία να μιλάει ο Χριστός και να υποτασσόμαστε σε Αυτόν. Είναι μερικοί άνθρωποι που όταν ακούσουν κάτι που τους λέει ο Χριστός, δίνουν μεγάλη σημασία. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Μόνο ο Χριστός. Είναι μερικοί που και τον πνευματικό τους τον έχουν τόσο πολύ σε εμπιστοσύνη, που όταν πει κάτι και το πιστέψουν και το εμπιστευτούν και λένε το είπε ο πνευματικός μου, θα το κάνω. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, ερχόταν κάποιος ο οποίος σε πολλούς έχει συμβεί, αλλά ένας είχε το εξής χαρακτηριστικό που θα σου πω. Αλλά θα σου το πω μετά από λίγο. Βασίλη Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα είσαι κοντά μας με υπομονή και επεξεργάζεσαι ηχητικά την εκπομπή και την επενδύεις μουσικά με τα πανέμορφα κομμάτια σου. Δώσ' μας ένα ωραίο άκουσμα. Και μετά να σας πω αυτό το περιστατικό. Και εσείς, αν θέλετε στο διάλειμμα, μπορείτε να πάρετε στο 4118602 και 4118640. Ή να στείλεις ένα email στο athéata.perasmata@yahoo.gr ή μπορεί να κάνεις και το άλλο που μου είπες, να σου θυμίσω, να πάρεις τηλέφωνο το φίλο σου που καμιά φορά ξεχνά να βάλει την εκπομπή, να του πεις ότι αρχίσαμε. Στο διάλειμμα μπορεί να το πάρεις το τηλέφωνο, στο λέω επειδή μου το πες. Και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια, αγαπητοί μου φίλοι.
Ωραίο, Βασίλη, αυτό που έβαλες και σε ευχαριστώ και πάλι πολύ. Έλεγα λοιπόν ότι όταν πει κάτι ο Χριστός, αλλά και όταν πει ένας άνθρωπος του Χριστού κάτι και δώσει μια εντολή, μερικοί άνθρωποι έτσι πολύ το εμπιστεύονται αυτό και πιάνει. Ήταν ένας που κάπνισε, σου έλεγα. Και ερχόταν και μου το έλεγε. Του έλεγα: θα κάνουμε προσευχή σιγά σιγά, αν θες να απαλλαγείς από αυτό, να μην το έχεις πάθος. Μου λέει: τι να κάνω, λέει. Μου λέει: δώστε μου μια εντολή να το κόψω. Δώστε μου εντολή. Πέστε μου. Δηλαδή, τι λέω: τι να σου πω, ρε παιδάκι μου, δεν κατάλαβα. Πέστε μου. Να κόψεις το κάπνισμα. Καλά, συγγνώμη, λέω: πρέπει να σου το πω, δεν το ξέρεις. Όχι, λέει: θέλω να μου το δώσετε έτσι εντολή. Να τα ακούσω από το στόμα σας. Του λέω: όχι, δεν θα σου το πω. Μα λέει: γιατί? Εγώ θα σου δώσω, του λέω, άλλη εντολή. Λέω: πέστε μου. Του λέω: εντολή μου είναι να αγαπάς τον Χριστό και να τον έχεις στην καρδιά σου και να τον επικαλείσαι συνέχεια. Εντάξει, να τον αγαπάς. Και αν τον αγαπάς, θα δεις μετά. Δεν θα σου βγαίνει πολύ να καπνίζεις ή θα καπνίζεις λιγότερο και σιγά σιγά θα το κόψεις. Εντάξει, αλλά γιατί δεν μου το λέτε, λέει, που θέλω να το ακούσω. Του λέω: γιατί δεν μου αρέσει να έχουμε τέτοιου είδους σχέση με εντολές. Πέρασε λοιπόν ο καιρός. Κάπνισε λιγότερο, μια έτσι, μια αλλιώς, πάντως πάλι κάπνισε. Οπότε μια άλλη φορά ήρθε και μου λέει, του λέω: πώς πάει το θέμα που μου λέγες? Βρε πάντα, μου λέει: γιατί δεν μου το λέτε, δώστε μου μια εντολή. Τον είδα λοιπόν ότι το θέλει τόσο πολύ, του λέω: εντάξει λοιπόν, άντε πέστε το, μου λέει. Να κόψει το κάπνισμα, του λέω: κόψε το. Αχ, μου λέει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, μου λέει, θα το κόψω. Θα το δείτε, λέει, τώρα θα κοπεί. Φεύγει, πάει σπίτι του, περνάει καιρός, του λέω: τι έγινε? Και μου γράφει: κάπνισμα, μου στείλε μήνυμα. Κάπνισμα, τέλος. Με μια λέξη, με μια συμβουλή του πνευματικού, οποιοδήποτε πνευματικού, του πιο ανάξιου, του πιο οποιοδήποτε πνευματικού, αν κανείς το πάρει με ταπείνωση, με υπακοή, με εμπιστοσύνη, με αγάπη, με προσευχή, χαριτώνει και ο Θεός, βλέπει την πίστη σου, βλέπει την πίστη σου ο Θεός και σου δίνει δύναμη. Και λέω, και το είπα και σε αυτόν, του λέω: αν μια δική μου κουβέντα, όπως λες εσύ, εγώ δεν το ξέρω, εσύ το λες, αν μια δική μου κουβέντα έφερε αυτό το αποτέλεσμα στην καρδιά σου και το δέχτηκες και αγωνίστηκες και το κόψες, σκέψου, του λέω, να ακούσεις την εντολή του Χριστού στη ζωή σου. Σκέψου να ακούσεις τον Χριστό να σου μιλά και να δίνει αυτός μια εντολή και να λέει αυτός τι θα γίνει. Και να λέει ο Χριστός: θα γίνει αυτό. Τελείωσε. Μα είναι παράξενο να το πεις, είναι παράλογο, δεν μπορώ. Θα γίνει αυτό. Το λέω εγώ. Και γίνεται. Αυτό έχει γίνει. Έχει γίνει. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα, υπήρχαν μαθητές οι οποίοι ήταν πολύ χαμηλό επίπεδο στη γνώση. Και ήρθε ο Χριστός στην ψυχή τους και τους είπε: θα περάσεις στη σχολή. Θα περάσεις. Του χρόνου, τέτοια μέρα, τέτοιο καιρό, θα είσαι φοιτητής. Θα είσαι φοιτήτρια. Τα ακούς? Σε σένα το λέω. Του χρόνου, τέτοιο καιρό θα έχεις πάρει το πτυχίο σου. Θα έχεις τελειώσει τη σχολή. Σε σένα το λέω. Του χρόνου, τέτοιο καιρό θα έχει τακτοποιηθεί το θέμα σου. Θα έχεις γνωρίσει το πρόσωπο που θέλεις και θα κάνεις την οικογένειά σου, θα ξεκινάς. Τέτοιο καιρό του χρόνου. Και εσύ θα είσαι παντρεμένη του χρόνου τέτοιο καιρό. Τα ακούς? Τα ακούς και σου φαίνεται. Εντάξει, τα ακούω, αλλά πώς θα γίνει? Πώς θα γίνει, βρε? Πώς θα γίνει? Ποιος το λέει αυτό? Ο Χριστός μιλάει. Πού είναι η πίστη σου στον Χριστό? Πού είναι η συνέστηση ότι αυτός που μιλάει δεν είναι άνθρωπος? Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο που σήμερα είναι και αύριο δεν είναι. Είναι ο δημιουργός του κόσμου, βρε. Είναι αυτός που σέπλασε. Είναι αυτός που αν θέλει τώρα τα σβήνουν τα πάντα. Σβήνει ο ήλιος αν θέλει τώρα ο Χριστός. Είναι αυτός που μπορεί να κάνει τα πάντα. Που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα είναι μέσα σε αυτή. Αυτός μιλάει. Και ας φαίνεται παράξενο αυτό που σου λέει, και ας σου φαίνεται τρελό, και ας σου φαίνεται απίστευτο, και ας σου φαίνεται αδύνατο να γίνει. Πού είναι η πίστη σου, πού είναι η πίστη σου, πού είναι η πίστη σου στον Χριστό? Όχι πίστη απλή, να πιστεύω κάπου. Ο κόσμος πιστεύει σήμερα στα αστέρια, πιστεύει, αλλά δεν εμπιστεύεται τον Χριστό. Πιστεύει σε μάγους, πιστεύει σε πολιτικούς, πιστεύει σε ηθοποιούς, σε τραγουδιστές, σε αθλητές, σε ποδόσφαιρο, σε όλα τα. Δίνεται. Αλλά δεν εμπιστεύεται τον Χριστό, ο οποίος είναι ο μόνος που κινεί τα νήματα της ιστορίας του κόσμου και της προσωπικής ιστορίας καθενός μας. Και για να μην νομίζω ότι σου λέω ό,τι θέλω, υπήρξαν μαθητές λοιπόν που εκεί που όλη η λογική έλεγε δεν πρόκειται να τα καταφέρουν, τα κατάφεραν. Υπήρξαν γυναίκες που έλεγαν δεν θα τα καταφέρω στη ζωή μου γιατί έχω πολλά βάσανα, έχω πολλά παιδιά, πολλά έξοδα. Τα κατάφεραν.
Υπήρχαν γυναίκες άλλες που δεν είχαν παιδί και έλεγαν «Θεέ μου, δεν γίνεται». Οι γιατροί είπαν και έκαναν παιδί με τη δύναμη του Χριστού και με τη θέλησή του. Ή άλλοι δεν έκανε παιδί γιατί ο Κύριος ήξερε μέσα στην απέραντη αγάπη του. Και εκεί που έλεγε «Δεν θα το αντέξω», το άντεξε. Και η ψυχή της γλύκανε. Και έγινε πολύ ζεστή και πολύ τρυφερή και πολύ ταπεινή προς όλα τα παιδιά του κόσμου. Και ας μην είχε δικό της παιδί. Και δεν ζήλευε, ενώ έλεγε «Εγώ αποκλείται να ξεπεράσω τη ζήλια, τον κρυφό μου φθόνο, την κρυφή μου αγανάκτηση», και όμως τα ξεπέρασε. Όλα γίνονται όταν θέλει αυτός. Όταν θέλει αυτός, όχι μόνος σου. Μόνος σου δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, τίποτα, τίποτα. Μόνος μου η ζωή μου είναι μια σκέτη αποτυχία. Σκέτη αποτυχία. Και ας φαίνεται εντυπωσιακή. Αν ο Θεός πάρει τη χάρη του, όλα είναι μια παταγώδης αποτυχία και τραγωδία. Και ένα λάθος μεγάλο. Γι' αυτό μαζί με τον Χριστό να είσαι στη ζωή σου. Η ζωή είναι αλλιώς με τον Χριστό. Η ζωή είναι αλλιώς με τον Χριστό. Και το κάνα, λέει η Απόστολη, και μετά λέει, μετά την υπακοή τους, μετά την υποταγή τους στον Χριστό, είδαν το καταπληκτικό θαύμα. Άρχισαν τα δίχτυα να σκίζονται. Τόσα ψάρια. Τόσα ψάρια. Που δεν μπορούσαν να τα κουβαλήσουν μόνοι τους. Λένε στο άλλο καράβι, ελάτε να μας βοηθήσετε κι εσείς. Ήρθε και το άλλο καράβι και κοντέψαν να βουλιάξουν τα καράβια από. Τραβάγαν τα δίχτυα κάτω. Τόσα πολλά ψάρια. Γιατί τα δώρα του Χριστού δεν είναι μικρά, είναι πληθωρικότατος ο Χριστός. Δηλαδή του ζητάς ένα και σου δίνει χίλια. Του ζητάς το λίγο και σου δίνει το πολύ. Και σου λέει, εγώ δεν είμαι Θεός έτσι. Τι με πέρασες. Τα δώρα μου είναι τεράστια. Μου ζητάς απλώς να μπεις στον παράδεισο, μια μικρή γονίτσα που λένε μερικοί, και εγώ σε κάνω άγιο, βρε. Σου δίνω χάρη. Σου δίνω να αισθανθείς την παρουσία μου. Όχι απλώς να μπεις στον παράδεισο, έτσι να μπεις να κάτσεις. Σου δίνω δώρα, απίθανα δώρα. Θυμάμαι τη συγκίνηση ενός φίλου μου που έλεγε σιγά μην παντρευτώ, σιγά μην βρω εγώ να με παντρευτεί κάποια κοπέλα. Είχε λίγο απογοητευτεί και έτσι στη ζωή του ήταν λίγο κλονισμένος. Ας βρω μια όποια να είναι, τουλάχιστον μια να με πάρει και μένα τον καημένο. Δηλαδή ήθελε απλώς μια απλή κοπέλα, ότι να είναι, μια κοπέλα να είναι. Εντάξει, χωρίς απαιτήσεις και χωρίς αξιώσεις. Και οποιαδήποτε να είναι, λέει, απλώς κάποια θα με πάρει εμένα. Και βρήκε όχι απλώς έτσι μια απλή, να πει ότι βρήκε μια καταπληκτική κοπέλα. Σε όλα τα επίπεδα, γνώσεων, παρουσιαστικού, ψυχολογίας, καρδιάς, νοικοκυροσύνης, όλα τα καλά τα είχε. Ζήταγε κάτι ασήμαντο αυτός και του δίνει ο Θεός ξαφνικά, εκεί που δεν το περίμενε, εκεί που η λογική του έλεγε δεν γίνεται, του τα έδωσε όλα. Και μετά μου λέγε, άρε πάτερ μου, λέει, είδες που γκρίνιαζα στο Θεό, τι έλεγα και τι μου έδωσε ο Θεός, άλλα νόμιζα και άλλο ο Θεός με ετοίμαζε. Του λέω, δεν λέω τίποτα γιατί το πες μόνος σου. Μόνος σου είπες κάτι πολύ σωστό και κάτι πολύ θεολογικό, ότι ο Θεός μας είναι πλούσιος Θεός, άπειρος Θεός, αρχοντικός Θεός, γενναιόδωρος, και τα δίνει όλα. Και γι' αυτό τα ψάρια, λέει, δεν ήταν ένα και δύο, ήταν πάρα πολλά. Κινδυνεύσαν να βουλιάξουν και τα πλοία, και εκείνη τη στιγμή που το συνειδητοποίησε ο Απόστολος Πέτρος, που κατάλαβε τελικά ότι εδώ πέρα δεν έχουμε να κάνουμε με μια τύχη, με μια σύμπτωση, γιατί είναι μερικοί έτοιμοι να πούνε τυχαίο ήταν. Τυχαίο το ένα, τυχαίο το άλλο. Κάτσε ρε φίλε που είναι όλα τυχαία. Δηλαδή συγγνώμη, τυχαίο το ένα, τυχαίο το άλλο. Όλες οι τύχες εμάς πέσανε. Και έτσι να είναι, μπράβο, είμαστε οι πιο τυχεροί άνθρωποι του κόσμου. Εγώ όμως δεν επικαλέστηκα τη θεά τύχη για να μου γίνει αυτό το τυχαίο. Επικαλέστηκα και είπα, Κύριε μου, Ιησού μου, Χριστέ μου, Ιησού μου, Δημιουργέ μου, εσύ να κάνεις το θαύμα. Εγώ αυτόν φώναξα. Εσύ μπορεί να λες ότι είναι τύχη, αλλά εγώ αυτόν επικαλέστηκα. Εγώ σε αυτόν προσευχόμουν για να βρει αυτό το παιδί και να κάνει οικογένεια που έλεγε και δεν μπορούσε. Δεν επικαλέστηκα τη θεά τύχη, ούτε τα ζώδια, ούτε τίποτα. Άρα μη μου αρνείσαι ότι εγώ επικαλούμαι τον Χριστό. Τώρα εσύ μπορεί να το εξηγήσεις όπως θέλεις αυτό, να λες ότι είναι σύμπτωση. Αλλά αν όλες οι συμπτώσεις γίνονται σε αυτό το όνομα τελικά, δεν σε προβληματίζει μήπως ο Χριστός είναι κάτι πολύ ξεχωριστό στον κόσμο? Και όταν ο Απόστολος Πέτρος συνειδητοποίησε ποιος είναι ο Χριστός, ξέρετε τι έπαθε? Σοκ. Έπαθε σοκ. Η καρδιά του δεν το άντεξε. Και αντί να πεθάνει, που δεν θα το άντεχε αυτό, θα πέθαινε με το συγκλονισμό. Όταν καταλάβεις ότι μπροστά σου είναι ο Χριστός και καταλάβεις ποιος είναι ο Χριστός και τι κρύβει μέσα του ο Χριστός, παθαίνεις σοκ. Τα χάνεις. Η καρδιά σου τρελαίνεται.
και ο Απόστολος Πέτρος πέφτει στα γόνατα, τον πιάνει ένα δέος απίστευτο και αντί να πει του Χριστού πόσο σε αγαπώ, πόσο σε θέλω, πόσο να είσαι κοντά μου, πόσο να με... του λέει φύγε, φύγε Κύριε, δεν μπορώ, δεν αξίζω να σε έχω εσένα εδώ, γιατί τώρα καταλαβαίνω ποιος είσαι. Τώρα που είδα το θαύμα το καταπληκτικό και το είδα πάνω στον τομέα μου, γιατί είμαι ψαράς και ξέρω από ψάρια. Καταλαβαίνεις, σαν να βλέπει ένας γιατρός, τώρα χειρουργός, να γίνεται ένα θαύμα σε έναν καρκινοπαθή που ο ίδιος ο γιατρός τον είχε πιάσει τον καρκίνο χτες με τα χέρια του. Και σου λέει, δεν ακούω ένα θαύμα που έγινε σε έναν, ας πούμε, άλλο άνθρωπο, σε άλλο επάγγελμα, σε μια κυρία που ξέρω εγώ, ούτε που την ξέρω. Το έχω ζήσει, λέει ο γιατρός. Εγώ έπιασα τον καρκίνο χτες και τον ψηλάφισα. Έχει, και τώρα βλέπω δεν έχει τίποτα. Αυτό έπαθε ο Απόστολος Πέτρος. Έζησε ένα θαύμα στο χώρο του, στον τομέα του. Ψαράς. Ένα θαύμα που έχει σχέση με ψαράδες. Εσύ θα ζήσεις ένα θαύμα που έχει σχέση με το δικό σου χώρο. Γιατί αυτό είναι το ωραίο του Χριστού. Μπαίνεις στα δικά σου δεδομένα, στα δικά σου μέτρα. Γιατί άμα σου πω ότι έγινε ένα θαύμα, ξέρω εγώ, στην Καστοριά, θα μου πεις και τι να το κάνουμε στην Καστοριά. Εγώ δεν μένω στην Καστοριά. Εγώ θέλω εδώ να που είμαι. Εδώ μπορεί να γίνει, μου λέει ένας. Που είμαι εγώ. Αυτό έκανε ο Χριστός. Μπήκε εκεί που ήταν ο Απόστολος Πέτρος. Στον χώρο των ψαριών. Σου λέει ψαράσισε, θα σου κάνω ένα θαύμα εκεί να δεις τι εύκολα που είναι αυτά για μένα. Και τι άλλο κρύβω εγώ μέσα μου για σένα. Και τον πιάνει τέτοιο δέος και λέει Κύριε σε παρακαλώ φύγε. Σ' αγαπώ πάρα πολύ, αλλά φύγε, δεν μπορώ, δεν είμαι άξιος να σε έχω κοντά μου. Όταν νιώσεις τον Χριστό, δεν αντέχεις τον Χριστό. Όταν νιώσεις τον Χριστό, δεν μπορείς να μείνεις βλέποντας τον Χριστό και τη θέα του προσώπου του. Γι' αυτό πολλοί Άγιοι όταν είδαν τον Κύριο έκλεισαν τα μάτια τους. Γι' αυτό ο Άγιος, ο προφήτης Μωυσής, όταν είδε το Θεό άρχισε να τρέμει και του λέει δεν είμαι άξιος να σε δω. Εκεί στη φλεγόμενη Βάτο. Γι' αυτό ο Άγιος Σιλουανός έλεγε στον Χριστό, δεν αντέχω Κύριε τόση χαρά, σε παρακαλώ, πάρε μου λίγη τη χαρά από την ψυχή μου, γιατί σε νιώθω τόσο κοντά μου και η καρδιά μου θα σπάσει, θα πεθάνω. Δεν μπορώ τόσο πολύ. Γι' αυτό ο πατήρ Παΐσιος όταν έβγαινε έξω από το, όταν αισθάνθηκε τον Κύριο, λέει, έτρεχε έξω από την αυλή του σαν τρελός και έλεγε, Κύριε, σε παρακαλώ, αν σε αυτή τη γη νιώθω έτσι ότι είσαι ολοζώντανος, τι θα κάνω στην άλλη τη ζωή, πώς θα το αντέξω, δεν αντέχω, δεν μπορώ, πάρε μου λίγη από αυτή τη χαρά, δεν αντέχω, πάρε μου, φύγε λίγο. Κάνε λίγο στην άκρη να ηρεμήσω. Δεν μπορώ. Στο λέω γιατί μου είπες την άλλη φορά και λες, θέλω να ζήσω ένα θαύμα. Και σε ρωτώ κι εγώ, αντέχεις να δεις το θαύμα? Το αντέχεις? Το θαύμα είναι πολύ δύσκολο να το αντέξεις. Θέλει δυνατές ψυχές το θαύμα για να το κρατήσεις. Είναι δύσκολο. Μου λέει ένας, και πού ξέρω εγώ τη Θεία Κοινωνία, που ξέρεις αν η Θεία Κοινωνία είναι η Θεία Κοινωνία, αν είναι σώμα και αίμα Χριστού. Και τι θέλεις, δεν το πιστεύεις? Όχι, θέλω να το δω. Μα αν το δεις, όσοι το είδαν, δεν μπόρεσαν να κοινωνήσουν. Όσοι είδαν την ώρα εκείνη σάρκα μπροστά τους, σώμα, αληθινή σάρκα ανθρώπινη και αίμα, και αισθάνθηκαν ότι είναι αίμα, όχι κρασί, μυρωδιά και γεύση κρασιού. Όσοι αισθάνθηκαν, το είδαν κάποιοι, και ιερείς, και πιστοί, εκκλησιαζόμενοι, και δεν μπορούσαν να κοινωνήσουν. Εσύ θα το αντέξεις, ή θα τα χάσεις και θα συγκλονιστείς, ή θα σε πιάσει τίποτα. Και ποιος θα είναι υπεύθυνος μετά για το έμφραγμα που εσύ θα πάθεις? Θα τα βάλουμε το Θεό μετά οι υπόλοιποι. Γι' αυτό λέει ο Θεός, δεν αντέχει η καρδιά τους μεγάλα θαύματα. Θα πάθουν κανένα σοκ. Δεν μπορούν να κρατήσουν το θαύμα. Το θαύμα δεν είναι μόνο να γίνει, είναι να το κρατήσεις κιόλας. Η χάρη του Θεού έρχεται, αλλά το θέμα είναι την αντέχεις. Αυτό είναι το δύσκολο. Θες να δεις το Θεό, θα μπορέσεις να το δεις? Ο Θεός είναι πολύ εύκολο να φανερωθεί μπροστά σου. Αλλά δεν θα πάθεις αυτό που έπαθε ο Απόστολος Πέτρος. Κοντά στο Θεό νιώθουμε αυτό το σαγηνευτικό, μας ελκύει ως κάτι άγνωστο, ως κάτι εγωιτευτικό, καταπληκτικό, μοναδικό, μια εμπειρία απίστευτη. Όταν πας να το ζήσεις, ενώ σε τραβάει κοντά, μετά σε αποθεί κιόλας από δέος. Και λέει, πω, Παναγία, δεν πειράζει, φτάνει. Λες τόσο που είδα, δεν θέλω άλλο. Μου φτάνει αυτό. Αυτή θα είναι η απόλαυση στην αιώνια ζωή. Θαύμος, λέει, τον έπιασε τον Απόστολο Πέτρο. Και όχι μόνο αυτόν και όλους τους άλλους. Τους έπιασε δέος. Όταν νιώσεις τον Χριστό, θα το καταλάβεις από αυτό το δέος. Και θα πεις, Κύριε, πω, δεν είμαι άξιος. Δεν είμαι άξιος, Κύριε, εγώ να έρθεις στο σπίτι μου
Να μπεις μέσα στο δωμάτιο που κάνω προσευχή και να σε καταλάβω ότι ήρθες και περπάτησες στα πατώματα εδώ στο σπίτι. Εδώ στο σπίτι που μπαίνω και κάνω τις δουλειές μου και είσαι και εσύ και κάνεις τις δουλειές σου. Εκεί είναι ο Χριστός, το ξέρεις. Όταν το καταλάβεις, θα πεις: Κύριε, δεν είμαι άξιος. Αυτό του είπε: Κύριε, φύγε. Έξελθε απ' εμού ότι ανήρα αμαρτωλός είμαι, Κύριε. Τον έπιασε, λέει, θάμβος. Και μετά, λέει ο Κύριος τον Απόστολο Πέτρο, του πήρε, λέει, την αγωνία αυτή και του λέει: Να σου πω κάτι, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι, από εδώ και πέρα ξέχνα τα ψάρια, ξέχνα τα δίχτυα, ξέχνα τις θάλασσες και ετοιμάσου να πάμε σε άλλη γη, σε άλλα μέρη. Ετοιμάσου για άλλες θάλασσες, ετοιμάσου για άλλα δίχτυα, για άλλα ψάρια. Ετοιμάσου για ψυχές ανθρώπων, ετοιμάσου να ψαρέψεις όλη την οικουμένη. Και ξέρεις τώρα γιατί θα μπορέσεις να ψαρέψεις όλη την οικουμένη? Γιατί δέχτηκες να σε ψαρέψω πρώτα εγώ, ο μεγάλος ψαράς. Για να αλλάξει ο κόσμος, λέμε όλοι, ας πούμε, να κάνουμε κάτι για τον κόσμο, να τον αλλάξουμε. Δεν αλλάζει ο κόσμος. Βασίλη, δεν ξέρω αν συμφωνείς για αυτό που λέω. Εγώ έχω καταλάβει ότι ο κόσμος, δεν είμαι έξυπνος ιδιαιτέρως, αλλά απλή λογική και απλή θέα του κόσμου, δεν αλλάζει ο κόσμος προς το καλύτερο, προς το χειρότερο πηγαίνει. Και ξέρεις γιατί δεν αλλάζει? Γιατί οι άνθρωποι που πάμε να αλλάξουμε τον κόσμο, δεν είμαστε πρώτα οι ίδιοι αλλαγμένοι από τον Χριστό. Και πάμε να αλλάξουμε τους άλλους χωρίς να έχουμε αλλάξει εμείς. Καταλαβαίνεις? Αυτό δεν γίνεται. Κάνουν, ας πούμε, πορείες για το περιβάλλον, συναυλίες για το περιβάλλον, εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια κλπ. Μα δεν αλλάζει. Και οι ίδιοι που είναι στα συνέδρια για το περιβάλλον, λέω ένα παράδειγμα για το περιβάλλον, μπορεί να είναι για οτιδήποτε άλλο, οι ίδιοι έχουν μέσα στην καρδιά τους ένα περιβάλλον χάος μέσα, το περιβάλλον της ψυχής τους. Το περιβάλλον της ψυχής τους κουβαλάει μια ζούγκλα. Ζούγκλα παθών, αδυναμιών, κακιών. Όλα τα πάθη και όλη η βρωμιά είναι μέσα. Και πας εσύ τώρα με τη βρωμιά σου, τη βρωμιά του δικού σου περιβάλλοντος, της ψυχής σου, να σώσεις το περιβάλλον το έξω. Μα δεν γίνεται αυτό. Και αν θες να ωραία, απόδειξε το. Αν γίνεται, δείξ' το μου. Εγώ δεν βλέπω να γίνεται. Εγώ δεν βλέπω να γίνεται. Και τι λέει ο Χριστός? Πρώτα θα γίνεις εσύ, θα παραδοθείς σε μένα. Πρώτα εγώ θα σε μεταμορφώσω. Πρώτα εσύ θα γίνεις το δικό μου το ψαράκι που μπήκε στο δικό μου το δίχτυ. Ένα δίχτυ αγάπης. Ένα δίχτυ ελευθερίας. Όχι δίχτυ για να σε καταπιέσω. Δίχτυ για να σε πάω σε άλλα μέρη πιο υπέροχα, πιο δροσερά, πιο απολαυστικά. Το δίχτυ του Χριστού είναι γεμάτο και άνετο να φύγει όποιος θέλει. Όποιος θέλει φεύγει από αυτές τις τρύπες του δίχτυου. Δεν κάθεται με το ζόρι στην Εκκλησία κανείς. Αλλά πρέπει πρώτα να σε ψαρέψει ο Χριστός, να σε γοητεύσει, να σε ελκύσει, να σε τραβήξει και μετά αυτή τη χαρά που θα νιώθεις, αυτή τη συγκίνηση, αυτό το δέος από τον Χριστό θα το βγάζεις και στους έξω. Γίνε μαθητής του Χριστού για να κάνεις και άλλους μαθητές του Χριστού. Δέξου τον Χριστό να σε φτιάξει, να σε αλλάξει, να σου αλλάξει τα μυαλά, να σου αλλάξει το μηχανισμό της ψυχής σου, τον τρόπο που σκέφτεσαι, που βλέπεις τα πράγματα, που μιλάς, που συζητάς. Άσε τον Χριστό να μπει μέσα σου, να σε φτιάξει και μετά θα φτιαχτεί και η οικογένειά σου από σένα, χωρίς λόγια, μόνο που θα είναι ο Χριστός μέσα σου. Και δεν είναι θεωρία αυτό που λέω, ο Απόστολος Πέτρος, ο πρώην ψαράς που τώρα σου λέω το περιστατικό, αυτό το έζησε. Καταλαβες? Είδε θαύμα. Όχι, το θαύμα δεν ήταν αυτό. Το θαύμα ήταν ασήμαντο αυτό. Το θαύμα ήταν ότι αυτός μετά από λίγα χρόνια, μετά από 3 χρόνια, άλλαξε τον κόσμο όλο. Μίλησε και άλλαξε χιλιάδες άνθρωποι μπροστά του. Μετά περπατούσε και πια να λέει τα ρούχα του, τον ίσκιο του, βάζαν καρκινοπαθείς, παράλυτους, τυφλούς, κουτσούς, εκεί που έπεφτε η σκιά του Αποστόλου Πέτρου. Και γινόταν καλά ο άνθρωπος. Αυτό πώς γίνεται, ρε παιδί μου? Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Η σκιά. Δηλαδή, να πέφτει ο ίσκιος μου και πάνω στον ίσκιο να βάζει τον άρρωστο και να γίνεται καλά, πάνω στον ίσκιο, χωρίς να τον ακουμπήσω. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, ναι, μην κοιτάς εμένα, δεν είμαι εγώ. Είναι ο Χριστός που το είπε. Δεν μου είπε ο Χριστός ότι από εδώ και πέρα θα ψαρεύω ανθρώπους? Από την ώρα που το είπε, αφέθηκα σε αυτόν. Έκανα λάθη, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Και εγώ τον πρόδωσα, τον αρνήθηκα, ολιγοπίστησα, βούλιαξα. Αλλά η ψυχή μου κατά βάθος παραδόθηκε στον Χριστό. Είχα σκαμπανεβάσματα, αλλά ήμουν πάντα κοντά του. Αμάρτανα, αλλά έπεφτα πάλι στα πόδια του. Να το μυστικό. Είναι εύκολο τελικά. Είναι πολύ εύκολο να είσαι χριστιανός. Αρκεί να είσαι μετανιωμένος, αμαρτωλός, αγωνιστής. Αμαρτωλοί είμαστε.
Μένει να γίνουμε μετανιωμένοι και αγωνιστές κοντά στον Χριστό. Και όλα τα άλλα γίνονται. Τα παρατάνε, λέει οι Απόστολοι, τότε όλα, με το που βλέπουν όλα αυτά, τα παρατάνε όλα και ακολουθούν τον Χριστό. Μην το λες έτσι απλό, μην το βλέπεις απλό και λες, εντάξει, τα παρατήσαν όλα. Τι παρατήσαν όλα? Παρατήσανε καράβια αξίας, δίχτυα αξίας. Μάλιστα, λέει, είχαν τέτοια αξία τα δίχτυα εκείνη την εποχή που τα πέραν συνεταιρικά, τα αγοράζανε 2-3 οικογένειες μαζί για να τα μοιράζονται. Δεν ήταν εύκολο να αγοράσεις δίχτυα. Και το φοβερό είναι ότι αυτή τη φορά παρατήσανε και τα ψάρια. Που ήταν χιλιάδες. Έτσι. Τόσα πολλά. Δεν είπανε να πάμε να τα πουλήσουμε, να βγάλουμε τα λεφτά μας και μετά βλέπουμε, ας πούμε, τι θα γίνει. Και πάμε και στον Χριστό. Όχι, δεν πάνε να. Σου λέει τώρα το δώρο θα κοιτάμε ή το δωρεοδότη. Το δώρο που μας έκανε ο Χριστός ή το Χριστό τον ίδιο που είναι το μεγαλύτερο από όλα τα δώρα. Ας τα ψάρια. Μας τα έδωσε ο Χριστός όχι για να κολλήσουμε σε αυτά. Μας τα έδωσε για να τρελαθούμε με αυτόν. Αυτός είναι η τρέλα μας. Στην αρχή τρελάθηκαν με τα ψάρια. Αυτό είναι η επιτυχία ενός θαύματος, εκεί έγκυται. Όταν ένα θαύμα σε κάνει και τρελαίνεσαι με το θαύμα μόνο, είναι αποτυχία. Δηλαδή, αν πάω εγώ να δω μια εικόνα που στάζει μύρο και που εικόνα στάζει μύρο, εικόνα στα. Και όλη την ώρα λέω αυτό το πράγμα, δεν έχει πετύχει το θαύμα. Το μύρο στάζει για να πάω σε αυτόν που είναι η πηγή του ουράνιου μύρου. Που είναι το μύρο το νοητό, το αληθινό, το μύρο του παραδείσου, που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αν το θαύμα δεν με πάει στον Χριστό, θα μείνω με μια έκπληξη και θα λέω συνέχεια: τι έγινε, το είδες αυτό, το μάθατε το άλλο, έγινε εκείνο. Ωραία, το μετά. Να, οι Άγιοι Απόστολοι μας δίνουν, ας πούμε, το ήθος. Το ήθος του ανθρώπου, του γνήσιου, μπροστά στο θαύμα του Θεού. Εκπλήσωμαι, η έκπληξη γίνεται αφοσίωση στον Χριστό που είναι η πηγή όλων των θαυμάτων και ακολουθώ τον Χριστό. Όχι θεωρίες, ούτε συναισθήματα, ούτε αχ, τι ωραία που τα άπατε. Και μετά κλείνει η εκπομπή, αρχίζουμε το τσιγαράκι. Τις κουβεντούλες, κουτσομπολιά, τηλέφωνα, πολυφαγία, λεμαργία, προσεξία, ψευτιές, αδικίες, κακίες και άλλα να μην πω. Και λες, και όμως ήταν πολύ ωραία έτσι που τα ακούσαμε, λέει. Μας άρεσε πολύ. Και τι έγινε που σας άρεσε πολύ? Και Άγιοι Απόστολοι, τους άρεσε πολύ το θαύμα. Αλλά δεν έμειναν εκεί. Πήγαν σε αυτόν. Ακολούθησαν τον Κύριο. Άλλαξαν ζωή. Δεν έμειναν στη θεωρία. Ακολούθησαν την πράξη. Τα βιώματα, τον πόνο, τον αγώνα, το σταυρό. Στο τέλος σταυρώθηκαν. Πιο πολλοί από αυτούς σταυρώθηκαν οι Απόστολοι. Ο Απόστολος Πέτρος, ο Απόστολος Ανδρέας, ανάποδα, χιαστοί, αποκεφαλισμοί. Δεν μείναν στα λόγια, ούτε στα δάκρυα, ούτε στο ρομαντισμό της όμορφης παραλίας. Από την παραλία που μιλούσε ο Κύριος, πήγαν και στο Γολγοθά, πήγαν και στο Θαβόρ, πήγαν και στο προσωπικό τους Γολγοθά. Λοιπόν. Βασίλη, δεν είναι πολύ ωραία να μιλάμε για τον Κύριο. Ο Κύριος είναι το ωραίο της υποθέσεως. Ο Κύριος είναι το παν. Ο Κύριος είναι η απόλαυση της ζωής μας. Αυτός είναι η χαρά μας. Αυτό να σκεφτόμαστε, αυτό να επικαλούμαστε. Πέρασε και η ώρα, δεν πειράζει. Δεν ήταν χαμένη ώρα. Ήταν μια ώρα που αφιερώσαμε στον Κύριο και στην προσευχή του Κυρίου. Γι' αυτόν μιλούσαμε. Και ο καθένας από αυτά που είπαμε, ας πάρει ό,τι θέλει. Και το καλύτερο να τα ξεχάσει κιόλα. Δεν πειράζει. Ξέχνα τα κιόλα. Σαν ένα κύμα είναι και αυτή η εκπομπή που σκάει ένας ο φλίσβος του κύματος. Δεν θυμάσαι λεπτομέρειες. Θυμάσαι απλώς ότι ωραία ήτανε. Ωραία περάσαμε. Ακούσαμε μερικά πραγματάκια. Γαλινέψαμε λίγο. Και τώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Αν θες κάτι να πεις αυτά που είπα στο 41 18 602 και 41 18 640, ή να στείλεις ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο αθέατα.περάσματα. αθέατα.περάσματα@yahoo.gr. Η εκπομπή αυτή αναμεταδίδεται σε επανάληψη κάποια μέρα της εβδομάδας. Σας το πούνε στο τηλέφωνο να πάρεις. Ευχαριστώ πολύ τους συνεργάτες της εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ τον Βασίλη Χατζηνικολάου. Ευχαριστώ πολύ εσάς που κάνετε υπομονή. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια όσα λέτε και όσα μου στέλνετε. Ευχαριστώ πολύ την κυρία που εύχεται πολύ, που μου είπε ότι παρακαλάει να μου χαρίζει ο Θεός χρόνια από τα δικά της, να τις παίρνει και να μου δίνει εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη σας αγάπη. Αλλά το θέμα δεν είναι να ζήσουμε πολλά χρόνια και εσείς και εγώ και όλοι να ζήσουμε, μακάρι πολλά χρόνια, είναι στα λίγα ή στα πολλά να πιάσουμε το νόημα αυτών των πραγμάτων που λέμε, να αγαπήσουμε τον Κύριο και να ζούμε για Αυτόν. Αυτό είναι το νόημα της ζωής. Εύχομαι να το πιάσετε αυτό το νόημα,
να θαυμάσετε και να θαυμάσουμε τον Χριστό, να τον αγαπήσεις, να τον λατρεύσεις και να γεμίσει η ζωή σου θαύματα, τέτοια θαύματα που θα σε κάνουν διαρκώς να λες: Χριστέ μου, δεν αντέχω, Χριστέ μου, σταμάτα αυτή την κάνουλα της αγάπης σου, των θαυμάτων σου, δεν αντέχω, δεν μπορώ. Και θα σου λέει ο Χριστός: Και πού είσαι ακόμα, είναι μόνο η αρχή, που να έρθεις στον παράδεισο, να δεις τι σου ετοιμάζω. Και εμείς να μην αντέχουμε τόση χαρά και από ευτυχία μόνο να κλαίμε και να κλαίμε και να κλαίμε χαρούμενα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και εύχομαι κι εσείς κι εγώ να τρελαθούμε από αυτή την αγάπη του Χριστού. Χαίρετε.